εκτίμηση γύρω στα 7 με 8 πλαίσια πληθυσμού. Έτσι. Πώς μπαίνει αυτό για να μην τις σκοτώνουμε ή μπορούμε να τις φυλάξουμε και τελείωσε το παραμύθι, ή μπαίνει διαγώνια να έχει μικρή επιφάνεια έδραση πάνω. Να μην πατάει γύρω-γύρω ή τις σκοτώσει. Ή ανάποδα. Ή ανάποδα. Το βάζει και ανάποδα βέβαια. Λοιπόν, λίγο νευρικό. Και λίγο καπνίζω. Και λίγο την πόρτα άνοιγμα από εδώ. Και είπαμε, σηκώντας το ζαχαροζύμωρο, αυτές από κάτω εκεί βλέπετε δεν έχουν επηρεαστεί από τον καπνό. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντοτε σηκώνοντάς τις θα είναι νευρικές, γιατί τους κόβεις το φαγητό. Είναι σαν να τις τραβάς από τα λουλούδια. Αν τα λουλούδια του Γιάννη εδώ. Καινούρια ράτσα. Αρχίζουν όλες τις εποχές. Λέω παλιά πως ήταν η μελισσοκομεία και πως είναι τώρα. Παλιά το μόνο υποκατάστατο του μελιού ήταν η ζάχαρη. Ούτε καν άχνη, με τι να την κόψεις. Σακιά έβρισκες μόνο στο μπακάλι. Και βάζανε ζάχαρη για να ταΐσουν τα μελισσάκια. Πως, με ένα ξύλο από πάνω, με επιφάνεια με μια τρύπα στη μέση, έριχναν τη ζάχαρη περιμετρικά από πάνω, δηλαδή αντί για αυτό, είχε ένα ξύλο και μια τρύπα. Και ανέβαιναν αυτές και το έπαιρναν και ήθελαν υγρασία να λιώσουν τη ζάχαρη. Και έπρεπε να κάνει καλό καιρό γιατί επάνω ήταν κρύο να ανέβουν να πάρουν τη ζάχαρη. Και πόσο άλλαξαν τα πράγματα τώρα, έχει το ζαχαροζύμαρο σε επαφή συνέχεια με τις μέλισσες πάνω από το κεφάλι τους. Βρέχει χιονίδι, μπορούν να το πάρουν, ζεσταίνονταν. Να λοιπόν. Και βλέπω κάτω κάτω, κοιτάξτε. Βασιλικά κελιά. Έτσι. Σπασμένα, χαλασμένα. Παλιά όμως. Γιατί δεν είναι τωρινά, είναι στο ακρινό πλαίσιο που δεν είχε γόνο. Γίγασε. Έτσι. Παλιά, περσινά. Μεγάλα, πολύ. Ποιο εκολάφτηκε από όλα. Από πού βγήκε η βασιλίστα, μπορείτε να το διαπιστώσετε. Από το μεσαίο. Από το μεσαίο λοιπόν. Γιατί δεν είναι χαλασμένο γύρω-γύρω. Βγήκε η βασίλισσα, άνοιξε όμορφα το καπάκι και τα άλλα τα έχει χαλάσει από το πλάι για να κεντρήσει τη βασίλισσα. Άρα γιατί κάνουμε εμείς όταν κάνουμε βασιλοτροφία. Αν τυχόν ξεφύγει μια βασίλισσα, πώς σκοτώνεις άλλες. Όχι από μπροστά, από τα πλάγια. Τα πλάγια λοιπόν τα τυλίγουμε με ένα αλουμινόχαρτο για να τα περισσώσουμε. Ούτως ώστε αν εκολαφτεί η βασίλισσα δεν μπορεί να τρυπήσει το αλουμινόχαρτο. Και έχουμε περιθώριο, θα τη σκοτώσουν, αλλά θα καθυστερήσει πολύ, έτσι. Λοιπόν, τα βλέπουμε. Τώρα, τι κάνουμε εδώ για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εδώ και πέρα, κάθε φορά όταν θα φτάσει ο γόνος εδώ και βλέπουμε αυτά, θα αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι κάτι συνέβη. Πάντοτε τα χαλάμε, καθαρίζουμε τον χώρο για να μην υπάρχουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, είπαμε, για να μην μας βάλει σε πειρασμό εμάς, να ψάχνουμε δημιουργίες. Γιατί είναι πολύ πολύ χρονοβόρο και πολύ κουραστικό να ψάχνεις όλο το μελίσι σου με πολύ μεγάλη προσοχή για να βρεις κελιά, βασιλοκελιά που πρέπει να τα χαλάσεις για μη σου δημιουργήσει. Έχει και από την άλλη μεριά. Μπορεί να ξαναγεννήσει εκεί μέσα. Όχι. Το μάτι μας όμως στο μάτι μας κουράζει. Λοιπόν, τα χαλάσαμε. Και περιστρέφουμε το πλαίσιο μας. Εδώ γύρι, άρα για το επόμενο πλαίσιο ενδεχομένως να έχει και γόνο. Θα το δούμε. Να, όπως το είπαμε. Στη θέση που είχε τη γύρι το προηγούμενο, έχει εδώ τον γόνο. Μελιά, όχι πολλά. Να λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Και τα άλλα πλαίσια δεν είχαν πολύ μέλι. Είχανε, αλλά όχι πολύ. Άρα και θέλει βοήθεια. Γύρες γύρω γύρω, άλλη η βασίλισσα αυτή. Βλέπετε ότι βάζει πολλές γύρες γύρω γύρω. Σε κάθε κελί, σε κάθε πλαίσιο. Για να δούμε. Πρώτος γόνος, όπως είναι. Δεύτερος γόνος, πολύ εκτεταμένος. Και γύρες γύρω γύρω. Αυτή η βασίλισσα πιθανότατα είναι καπλάσια. Γιατί βάζει σε κάθε πλαίσιο ό,τι έχει όλο τον κόσμο της. Μελιά, τις γύρες και το γόνο. Έτσι. Ομόκεντρη κύκλη, ναι, πολύ γύρι. Κοιτάξτε, γύρι, βάζει και από το πάνω μέρος γύρι. Που η κεκρόπια δεν βάζει στο πάνω μέρος. Βάζει μόνο
λίγο από κάτω, αλλά έχει τα πλαίσια της που έχει την Κύρη και Κρόπια. Η Καυκάσια, κάθε πλαίσιο έχει όλο τον κόσμο της. Ωραίος γόνος. Συμπαγές, όσο καλύτερος μπορεί να γίνει, γιατί είναι και νωρίς ακόμη. Δεν την περιστρέφουμε αυτή. Μπράβο. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε ένα πλαίσιο γόνο, άκρη με άκρη, έτσι. Ναι. Γιατί ήρθε και έγινε έτσι αυτό, μπορεί να το υποψιαστείτε. Δεν είχε χώρο σε άλλο. Γιατί ήρθα. Μάλλον αυτό την προηγούμενη εβδομάδα το περιέστρεψα εγώ. Δεν μπορεί όλα να είναι ανατολικά και αυτό να είναι γεννημένο δυτικά. Θα το κοιτάξω, οπότε το κοίταξα την τελευταία φορά τώρα. Θα πω στο βιβλίο μου. Κοιτάξω, ο γόνος εντωμεταξύ είναι όλος, μέχρι την άκρη. Βλέπετε, άκρη με άκρη, μέχρι εδώ πέρα, μέχρι εδώ. Σταματάνε τα αυγά, σταματάει ο καλυμμένος γόνος και έχουμε τον ακαλυπτό. Μια χαρακτηριστική νέα μέλισσα. Εντάξει, το γνούδι της επάνω και αυτή. Τη βλέπετε, πώς είναι οι διαφορετικές. Τώρα γεννήθηκαν αυτές. Στη ράχη. Ναι, είναι μικρούλες, είναι χνουδάτες ακόμη επάνω, δεν έχουν. Πάρει και το μέγεθός τους, θα ταϊστούν, θα δυναμώσουνε, είναι μωρά. Ο γόνος μέσα εντωμεταξύ, τι ωραίος είναι, οι προνύμφες, κοιτάξτε με τις ηλικίες πώς πάνε, στο κέντρο είναι πιο μεγάλες, στις άκρες πιο νέες, μέχρι και στην άκρη έχει αυγά. Φαίνεται Γιάννη από εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο το πλήσι. Ναι, άμα το κρατήσεις μέσα, φαίνεται. Φτάνει μέχρι εδώ ο γόνος. Κάτσε, φαίνεται. Και στο κέντρο εκολάπτονται μέλισσες. Να, η τρύπα αυτή, εδώ εκολάπτονται μέλισσες. Από εδώ εκολάπτηκαν αυτές οι μικρές. Να, βλέπεις ότι είναι το κελί ακόμη άστρωτο. Το στρέψαμε το προηγούμενο, έτσι. Αυτό τι να στρέψουμε από αυτό. Όπου και να το γυρίσουμε, το ίδιο είναι. Δεξιά ή αριστερά. Και αυτό κεντρικό πλέον, βλέπετε τις γύρες γύρω γύρω και στο κέντρο εδώ γεννάει η βασίλισσα. Βλέπετε τις γύρες που πάνε περιμετρικά. Για να δω κάπου πρέπει να είναι η βασίλισσα τώρα μάλλον σε αυτόν άτυνα. Πώς φανάρι ότι είναι το, γιατί τώρα άνοιξαν αυτόν τον χώρο. Δεν είναι μαύρη με τα χρώματα της Καυκάσιας και Κρόπια δείχνει το χρώμα της. Αλλά έχω δει και Καυκάσιες που έχουν τέτοιο χρώμα. Μου έστειλαν πέρυσι τρεις από το εξωτερικό, Καυκάσιες, οι οποίες οι δύο ήταν πολύ μαύρες, η μία ήταν το ίδιο χρώμα, σαν αυτή. Μπορεί να είναι και τα γονίδια που μεταφέρονται. Τέσσερα πλαίσια γόνο, δεν περιστρέψαμε τ' άλλο. Δεν χρειαζόταν, οπότε τα αφήνουμε αυτό όπως είναι. Και εδώ μέλια δεν έχει, είδατε στο τελευταίο γύρι. Γιατί κάθε πλαίσιο έχει τη δικιά του γύρι. Έτσι. Άρα, περιστροφή από τη μεριά που είναι άδειο, αλλά λίγο πιο πέρα στην άκρη. Ωραίο πλαίσιο, άδειο. Άρα αυτό μπαίνει εδώ, να δώσουμε χώρο να γεννήσει η βασίλισσα. Κλείσαμε από αυτή τη μεριά, 1, 2, 3, 4. Ερχόμαστε από αυτή εδώ τη μεριά, να δώσουμε αυτό το κενό, το οποίο δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Να βάλουμε τούτο που είναι τελείως καινούριο, βλέπετε. Ναι. Νεόχτιστο και αχρησιμοποίητο ακόμη. Από αυτή τη μεριά δεν έχει χτιστεί ακόμη καλά, από την άλλη μεριά είναι πολύ ωραία χτισμένο. Άρα και μπαίνει αυτό εκεί. Στο τέλος του γόνου και να σας πω την αλήθεια, τέσσερα πλαίσια γόνο έχει. Είναι χτισμένο ήδη αυτό αρκετά. Είναι χτισμένο. Αυτό μπαίνει ανάμεσα. Θα το πατήσει, λες, από όλες τις μεριές μπορεί να γεννήσει και από εδώ και από εδώ.
και θα το πιάσει άκρη με άκρη, γιατί είδατε και το προηγούμενο πώς το πιάσε. Mm. Αυτό που έβαλα ανάμεσα το πιάσε όλο το πλαίσιο, γιατί δεν είχε γύρες γύρω-γύρω και μέλια. Άρα για το βρήκε ελεύθερο, το ίδιο θα κάνει και σε αυτό, θα το γεννήσει όλο. Και από αυτή την άκρη εδώ, να βάλουμε το άλλο. Έτσι, προσέχουμε κιόλας, εκεί μη συνθλίψουμε και μέλισσες κλείνοντας, γιατί περιορίζεται χώρος και εδώ ανάμεσα στους ορθοστάτες μπορούμε να εγκλωβίσουμε μέλισσες. Και αυτό το πλαίσιο εδώ, το οποίο από αυτή τη μεριά έχει γεννηθεί μια φορά και λίγο από εδώ. Άρα και μπορεί άνετα αυτό να γεννηθεί. Είναι άδειο στο τέλος του γόνου. Μελισσάκι, εκτίμηση. Γύρω στα 8 πλαίσια πληθυσμό, δεν βλέπω περισσότερο, έτσι. Και χωρίς σακούλα να το βάλεις, τώρα φτάνει τόσο λίγο. Να το βάλω, γιατί θα είναι το τελευταίο μάλλον. Είναι δυνατό το μελισσάκι να σάψει και αποθηκεύει. Να σε σώσω πίσω. Άκουσε. Νέπιε στο φιλότιμο. Λοιπόν, να το γράψουμε και αυτό. Και προχωράμε. Σήμερα είπαμε είναι η μέρα της πλαστικής, γιατί έτυχε εδώ στη σειρά να έχουμε όλο πλαστικές. Το νούμερο 40, πολύ καλό. Έχει 10, 8 πλαίσια πληθυσμού, 4 πλαίσια γόνου. Ένα κενό ανάμεσα, 2 εκατέρωθεν. Μέλι αρκετό και γύρι, ζαχαροζήμαρο το είχε φάει, είχε καμιά δεκαριά γραμμάρια. Μόνο διέγερση θέλει. Είδατε και πώς γράφει. Ακούσατε. Πάμε το επόμενο, 15.